Λοιπόν, υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή κάθε ανθρώπου όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το στάδιο που πας με τους γονείς σου στο σούπερ μάρκετ και είσαι μέσα στο καρότσι. Το στάδιο που πας μόνος σου στο σούπερ μάρκετ και σπρώχνεις το καρότσι γκαζώνοντας λες κι είναι αμάξι. Και το στάδιο που εσύ πλέον έχεις γίνει γονιός και πας με το παιδί στο σούπερ μάρκετ και του φωνάζεις: μπορείς να σταματήσεις να κάνεις ότι το καρότσι είναι αμάξι! Όπως και να έχεις, σε όποιο στάδιο και να βρίσκεστε, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ θα πετύχετε κάποιους κλασικούς τύπους ανθρώπων. Πάμε να τους δούμε! Θέση νούμερο 1. Αυτοί που θέλουν να δοκιμάσουν ό,τι τυρί υπάρχει. Αν πας στα τυριά και ακούσεις άνθρωπο να λέει δεν είμαι σίγουρος τι θέλω, φύγε! 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 Πήγαινε φτιάξε δικό σου τυρί. Πιο λίγο χρόνο θα σου πάρει. Ο χειρότερος από όλους είναι αυτός που θέλει γραβιέρα. Γιατί η γραβιέρα έχει 45.000 διαφορετικές επιλογές. Θέλω λίγο την γλυκιά. Βασικά την ημίγλυκια. Την ημίγλυκα γλυκιά αρωματισμένη, καπνιστή, φουσκωμένη με λίγο μπούχοβο. Βασικά όχι, βάλε αυτή που κάνει καλό σαγανάκι. Αυτή βάλε ψήστο μου, βάλε και λίγο λεμονάκι από πάνω και δώστο μου να δοκιμάσω να δω αν θα την πάρω. Θέση νούμερο 2. Οι άνθρωποι της θέσης νούμερο 1, οι οποίοι επιτέλους αποφασίζουν τι τυρί θα πάρουν. Και μετά το πηγαίνουνε γραμμάριο-γραμμάριο στην ποσότητα. Λες και αγοράζουνε πλουτόνιο. Δεν μπορούνε να πούνε βάλε μισό κιλό ρε. Να πει ο άλλος είναι 1,5 να το αφήσω και να πούνε γάμα το μωρέ, ναι. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λέει ο τυρέμπορας πόσο θέλετε και λέει αυτός δεν ξέρω, πρέπει να το δω για να καταλάβω. Και μετά αρχίζει τα άλλο λίγο, άλλο λίγο, άλλο λίγο, λίγο ακόμα. Όπα! Βγάλε λίγο, τι έψε! Και περνάμε τώρα στους ανθρώπους που έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ σαν να είναι avatar. Που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ με ένα bluetooth στο αυτί και απλά εκτελούν τις εντολές κάποιου άλλου. Τους βλέπεις και είναι σαν να παρακολουθείς κάποιο video game. Φαντάζεσαι μια γυναίκα στο σπίτι με joystick να ελέγχει τον άντρα της που τον έχει στείλει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε στις πάνες. Θέση νούμερο 4. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να σπρώξουν το καρότσι κανονικά, αλλά πρέπει να το κάνουν πατίνι. Όλοι το έχουμε κάνει όταν είμαστε μικροί, κάποιοι το κάνουμε και όταν είμαστε μεγάλοι, κάποιοι το κάναμε και χτες. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Ρίχνεις δύο καλές με το πόδι έτσι, ανεβαίνεις πάνω και πόζα. Και όλο αυτό καταλήγει πάνω στο stand με τις κονσέρβες ντολμαδάκια. Γιατί η μία ρόδα στο καρότσι είναι πάντα χαλασμένη. Οι τρεις πάνε ευθεία και η μία πάει όπου να είναι, σε στρίβει από μόνη της. Έχει άποψη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν το σούπερ μάρκετ σαν σούπερ μάρκετ, αλλά σαν βιβλιοθήκη. Δεν παίζει να αγοράσουν κάτι αν δεν διαβάσουν τα πάντα που γράφει πάνω το πακέτο. Από το όνομα του προϊόντος μέχρι και το ποιο χιλιόμετρο της εθνικής οδού είναι το εργοστάσιο παραγωγής. Περνάνε ώρες εκεί μέσα. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν να έχουν μια μυστική λέσχη που συναντιούνται κάθε εβδομάδα και συζητάνε τι διαβάσαν αυτή την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτή τη βδομάδα έχω πέσει με τα μούτρα στη σάλτσα ντομάτα. Λατρεύω το κεφάλαιο με τα έψιλον, το καλύτερο. Εγώ έχω πάει στα all time classics, διαβάζω σαμπουάν καρότο, καρπούζι, πλουμέρια. Θέση νούμερο 6. Ή θα τα ζουλήξω και θα τα πιάσω όλα. Που πάνε στα φρούτα και στα λαχανικά και δεν αγοράζουν τίποτα αν δεν το περάσουν πρώτα από το δικό τους προσωπικό τεστ. Ζουλάνε τα μήλα, λυγίζουνε τα γούρια, πετάνε τις ντομάτες στο πάτωμα να δουν αν κάνουν γκέλ, παίρνουν τα πεπόνια και τα σουτάρουν πέναλτι να δουν πού πηγαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε για να ψωνίσουν, πάνε για να κακοποιήσουν όλη τη μαναβική. Μία κατηγορία από μόνοι τους είναι αυτοί οι creepy άνθρωποι που κοιτάνε τα δικά σου ψώνια, οι μπανιστηρτζίδες καροτσιών. Αυτοί που δεν ξέρουν μάλλον τι θα ψωνίσουν, οπότε κοιτάνε το δικό σου καρότσι για να πάρουν ιδέες. Για να δούμε τι θα φάει ο λάμπρος. Που σε ακολουθούν μέσα σε όλο το σούπερ μάρκετ και απλά αντιγράφουν τις αγορές σου. 1 κιλό γραβιέρα και 0,5 κιλό φέτα. Και για μένα το ίδιο. Που προσπαθείς να τους ξεφύγεις με ελιγμούς μέσα στους διαδρόμους, αλλά όπου και να πας, είναι εκεί. Παθαλαντικά, μπροστά σου. Πας τα καθαριστικά, μπροστά σου. Ανοίγεις την κουρτίνα στην ντουσιέρα σου. Okay, εκεί δεν είναι, αλλά. Θα μπορούσαν! Ο επόμενος τύπος ανθρώπου είναι ένας τύπος που όλοι έχουμε υπάρξει κάποια στιγμή. Είναι αυτός ο τύπος που μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ με στόχο να πάρει 1-2 πράγματα. Τόσα του λείπουνε. Οπότε δεν παίρνει ούτε καλάθι ούτε καρότσι. Και όπως διασχίζει σιγά σιγά το σούπερ μάρκετ, συνειδητοποιεί ότι του λείπουνε πολύ περισσότερα πράγματα. Και αντί να πάει πίσω στην αρχή του σούπερ μάρκετ για να πάρει ένα καλάθι ή ένα καρότσι, λέει όχι. Το έχω. Μπορώ να τα κουβαλήσω όλα.
Ξεκινάει στην αρχή κρατώντας δύο γάλατα και ένα ψωμί και όταν φτάνει στο ταμείο έχει πάνω του τρεις διαδρόμους, στις τσέπες του έχει 8 κούτες, φοράει μια γαλοπούλα στο κεφάλι, έχει βάλει στα αυτιά του κεράσια για σκουλαρίκια και στα πόδια του έχει και ένα καρπούζι με το οποίο κάνει τρίπλες στο διάδρομο. Όλοι μας σε κάποια φάση έχουμε αφήσει το καρότσι μας λίγο στην άκρη ώστε να πάμε να φέρουμε κάτι για να το βάλουμε μέσα στο καρότσι. Και όταν το αφήνεις το καρότσι λίγο στην άκρη, το αφήνεις μπροστά από ένα stand με πράγματα τα οποία κανείς δεν αγοράζει. Δεν το αφήνεις μπροστά στα γιαούρτια, το αφήνεις μπροστά στα chips με τσορίθο. Αλλά κάποιοι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται το αφήνουν όπου να είναι, το παρατάνε. Λένε ξέχασα κάτι και του δίνουν μία κι όπου καταλήξει. Οι χειρότεροι είναι κάτι οικογένειες που έχουν δύο καρότσια και τα κολλάνε έτσι και κλείνουν το διάδρομο, λες και κάνουν πορεία διαμαρτυρίας. Που τους λες, συγγνώμη, μπορείτε να το κάνετε λίγο στην άκρη για να περάσω? Και κάνουν, βεβαίως, μπορούμε. Απ! Και το κουνάνε ένα χιλιοστό. Περνάτε, εντάξει. Ναι, φυσικά, μη με βλέπετε έτσι. Είμαι δύο διαστάσεων κανονικά. Και μιας και άρχισα να εκνευρίζομαι, ας αφιερώσω μερικές θέσεις σε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε ξεκάθαρα να τρώνε πόρτα στο σούπερ μάρκετ. Θέση νούμερο 10. Οι τύποι που είναι στο ταμείο και λένε, κάτι ξέχασα, μπορώ να πεταχτώ λίγο και να το φέρω. Και φεύγουν και γυρνάνε μετά από 3 ώρες. Είναι λες και πήγανε σε άλλο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Και όταν γυρνάνε, αυτό το κάτι που είχαν ξεχάσει είναι ένα ολόκληρο καρότσι με πράγματα. Θέση νούμερο 11. Οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κάτι, μετά μετανιώνουν που το πήρανε και αντί να γυρίσουν και να το αφήσουν εκεί που το βρήκανε, το παρατάνε όπου να είναι. Σε άσχετα μέρη. Βλέπεις ντοματοπελτές, άμμος για γάτες. Να ξέρετε ότι για εμάς τους ψυχαναγκαστικούς αυτό το πράγμα μπορεί να μας σκοτώσει. Όταν το δούμε αυτό το πράγμα έχουμε τρεις επιλογές. Ή θα πάμε την άμμο πίσω στη θέση της, ή θα αγοράσουμε την άμμο για να μην είναι εκεί παρόλο που δεν έχουμε γάτα, ή θα αγοράσουμε όλους τους ντοματοπελτέδες για να μείνει μόνη της η άμμος. Θέση 12. Οι άνθρωποι που πάνε στο ταμείο με ανέπαφη κάρτα και περνάνε 20 λεπτά λέγοντας το «Θα πιάσει, θα πιάσει, δώστε άλλη μια ευκαιρία, θα περάσει, θα περάσει». Αλήθεια, αλήθεια, δουλεύει, τάκ, τάκ, ίσως άμα το κάνω γρήγορα και αργά, ουάπα, μόνο αργά, ουάπα, να πάρει. Θέση νούμερο 13. Η τετραμελής οικογένεια η οποία πάει στο ταμείο και χωρίζεται στρατηγικά, τζογάροντας για να δει ποια σειρά πάει πιο γρήγορα. Που ο πατέρας έχει βγάλει πίνακα και το εξηγεί το σύστημα λες και είναι προπονητής στο μπάσκετ. Μαρία, μαρκάρεις ταμείο 1. Κωστάκη, Ανούλα, παίζετε σύστημα ζώνη, ταμείο 2 και ταμείο 4. Μου κάνετε screen, μπλοκάρετε τη γιαγιά, περνάω μπροστά της κλέβουμε σειρά. Θέση νούμερο 14. Αυτοί που πάνε στο ταμείο express με 3 καρότσια. Και όταν ανοίγει νέο ταμείο, παρόλο που είναι 8η στη σειρά, προσπερνάνε τους πάντες και πάνε πρώτοι. Και τελικά όταν έρχεται η ώρα να πληρώσουν, πρέπει να επιστρέψουν και κάποια πράγματα. Γιατί αντί για 70 ευρώ που υπολογίζαν, ο λογαριασμός βγήκε 480. Και θέλουν να ξεφορτωθούν και τα ψηλά τους. Και έχουν και κάτι κουπόνια από το 1990. Και πάντα έχουν και ένα περιτύλιγμα από σοκολάτα την οποία φάγανε όσο ψωνίζανε, το οποίο έχουν χάσει μες τα πράγματα και ψάχνουν να το βρουν ώστε να το δώσουν και αυτό. Όλοι αυτοί ένας τύπος. Και φτάνουμε στη θέση νούμερο 15. Εδώ δεν έχουμε τύπο πελάτη, εδώ έχουμε τύπο υπαλλήλου. Μιλάω για την ταμεία που στόχος της ζωής της είναι να με αγχώσει έτσι ώστε να πάρθω καρδιακή προσβολή. Αυτή που πιάνει τα ψώνια σου και τα περνά έτσι. Πινγκ, 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 πινγκ. Και σε κοιτάει στα μάτια. Πινγκ, 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 δεν θα προλάβεις. Πινγκ, 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 είμαι πιο γρήγορη. Που έχει φτιάξει μια στίβα με προϊόντα 2 μέτρα και εγώ ακόμα σαλιώνω τα δάχτυλα για να ανοίξω την πλαστική σακούλα. Αυτή την ταμεία που σε βλέπει με 7 σακούλες στα χέρια να σου σκίζουν εδώ πέρα το δέρμα, να σπρώχνεις 4 καρότσια, να κρατάς 2 παιδιά στην πλάτη και γυρνάει και σου λέει είναι 70 και 48. Μήπως έχετε τα 48? Όχι! Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να ταυτιστήκατε. Αν θέλετε, γράψτε μου με σχόλιο ένα τύπο ανθρώπου που συναντά στο σούπερ μάρκετ που μπορεί να ξέχασα στη δική μου λίστα και κερδίστε την παντοτινή μου αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά, βρε!